Ευχαριστώ όλους εσάς που ανταποκριθήκατε σήμερα και είστε εδώ. Μια αυθόρμητη προσέλκυση των πολιτών και αυτό είναι το κυρίαρχο. Πριν ξεκινήσω, επιτρέψτε μου να κάνω μια επισήμαση. Σήμερα στην Φλόρινα θα έπρεπε οι σημαίες να είναι μεσίστιες και να έχουμε υψωμένες μαύρες σημαίες. Γιατί έχει πάρει το δρόμο προς τη Βουλή το νομοσχέδιο που πουλάνε τις μονάδες της Φλόρινας, την πιο σύγχρονη μονάδα που έχουμε στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια και τις πιο σύγχρονες στην Ευρώπη και τον μαύρο χρυσό, το λιγνίτι μας, τα ορυχεία μας. Αυτό δυστυχώς... Ράδιο Λέχοβο, 97,1. Καλό από εδώ από τη Φλόρινα. Από εδώ που ξεκινάει η Ελλάδα, γιατί κάποιους θέλουν να λένε ότι εδώ τελειώνει η Ελλάδα. Και ιδιαίτερα τους βουλευτές. Να μην τολμήσουν να ψηφίσουν αυτό το νομοσχέδιο. Εάν ο λαός της Δυτικής Μακεδονίας μας δώσει την εντολή μετά τις 18 του Μάη να αναλάβουμε τα ημεία της χώρας, της Δυτικής Μακεδονίας, θα είμαστε αντιμέτωποι σε αυτή την επιλογή. Με όποιον τρόπο. Και ο τρόπος υπάρχει. Εάν νομίζουν ότι ο λαός θα παραμείνει στους καναπέδες, και θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν την πολιτική του κοινωνικού αυτοματισμού που να στρέφουν τη μία κοινωνική ομάδα αντί της άλλης, δηλαδή τα κακά παιδιά της ΔΕΗ, οι καλοπληρωμένοι, και να μειωθούν και σε αυτούς οι μισθοί και στους συνταξιούς να μειωθούν και αυτούς οι συντάξεις και να μην έχουν και αυτή δουλειά γιατί και εγώ δεν έχω, αυτό δεν θα περάσει. Εμείς θα αποκαταστήσουμε και θα εξαλείψουμε τον κοινωνικό αυτοματισμό που έχει γίνει κοινωνικός καγκελαρισμός, γιατί ερχόμαστε να δημιουργούμε ένα κοινωνικό μέτωπο έναντι της αδικίας, αλλά με ενότητα. Και ήδη τα πρώτα βήματα ενότητας όσον αφορά το κομμάτι της ΔΕΗ το έχουμε συμφωνήσει σε κορυφαίο επίπεδο και θυμίζω γι' αυτό αποδέχτηκε και τότε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να είναι υποψήφιος με τη στήριξή του και θα διευρύναμε αυτή τη στήριξη και από άλλους φορείς από τον Ολυμπιακό Σταθμό. Όταν δέχτηκε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ με το που θα αναλάβει τα ενία της χώρας να έχουμε 30% φθηνότερο ρεύμα σε όλα τα σπίτια της Δυτικής Μακεδονίας και 50% φθηνότερο ρεύμα σε όλες τις επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό θα εξάλληψε μια αδικία, για να θέλετε τον κοινωνικό αυτοματισμό και ο κάτοικος από τη Σαμαρίνα την Κρυσταλλοπήγη, τον Πολύμνο της Κοζάνης, τη Δεσκάτη, όταν θα μας πείραζαν τη ΔΕΗ, που πάνε να μας την πειράξουν τώρα, οι σημερινοί που κυβερνούν και οι βουλευτές που στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση, τότε θα καταλαβαίνουν τι σημαίνει κοινωνική συνοχή. Ερχόμαστε λοιπόν πρόταση πρωτίστως για την κοινωνική συνοχή και αυτή θα είναι η προσπάθειά μας. Με την ευκαιρία που μου δίδεται, εδώ βρίσκομαι καταρχήν για να παρουσιάσουμε τους πρώτους υποψηφίους από την χώρα. Και ταυτόχρονα να μου δοθεί η δυνατότητα να δείξουμε λιγάκι και το στίγμα αυτής της προσπάθειας. Εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος που έχω μάθει να μιλώ από το εργαστήρι. Είμαι ένας άνθρωπος που έχω μάθει να μιλάω με την κοινωνία, να φουγκράζουμε την κοινωνία και να μεταφέρω τις απόψεις της κοινωνίας. Το ίδιο θα κάνω και από τη θέση στην οποία τώρα μου αναλογεί. Ως υποψήφιος περιφερειάρχης της Δυτικής Μακεδονίας και με τη δικιά σας δυνατότητα αύριο περιφερειάρχης. Τι θέλω να πω. Βρισκόμαστε στη φάση που συζητάμε με την κοινωνία. Καταγράφουμε τις απόψεις της κοινωνίας, τις προτάσεις της κοινωνίας, τις οποίες θα τις επεξεργαστούμε με μια ομάδα η οποία ήδη έχει συγκροτηθεί σε επίπεδο υποψηφίων, αλλά και ανθρώπων που σήμερα ζουν στο περιθώριο, παιδιά, νέοι επιστήμονες που δεν έχουν ακόμη ούτε ένα ένσημο, γιατί έτσι οδήγησαν οι κυβερνώντες τα πράγματα, να ενεργοποιηθούν. Ήδη πολλά από αυτά τα παιδιά έχουν έρθει κοντά μας. Θα δουλέψουμε λοιπόν αυτές τις προτάσεις της κοινωνίας, θα εμβάλλουμε και τις δικές μας απόψεις και θα επιστρέψουμε στην κοινωνία με ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο. Προσέξτε το σημαντικό, με προτεραιότητες. Δεν θα εξαγγείλουμε εμείς πρόγραμμα στη Δυτική Μακεδονία που χρειάζεται ένας προϋπολογισμός κράτους. Έτσι λοιπόν, να τελειώνουμε με αυτές τις Ράδιο Λέχοβο 97,1. Αυτό που εμείς έτσι το είπαμε πολύ έγκαιρα, βλέπω τώρα τον Χρήστο. Ότι είμαστε άνθρωποι που μπήκαμε στην πολιτική και αρχίσαμε τις κολοτούπες. Από εμάς κολοτούπα δεν θα υπάρξει. Ό,τι θα δεσμευτούμε και εσείς μας δώσετε την εντολή να το υλοποιήσουμε, δεν θα παρεκκλίνουμε από αυτό. Ό,τι δεν είναι μέσα στις δυνατότητές μας, στην οικονομική ευκαιρία, με τη συγκύρια που ζει η χώρα, θα παλέψουμε να φέρουμε επιπρόσθετους πόρους. Αλλά αυτό θα το πούμε νωρίτερα στον κόσμο. Από τώρα δεσμεύομαι. Δεσμεύομαι μαζί με τους συνεργάτες μου. Δημόσια ΔΕΗ, για μας η ενέργεια και το νερό είναι δημόσια αγαθά. Δεν παραδίδονται σε κανέναν επιχειρηματία. Όποιος επιχειρηματίας θέλει να επενδύσει στην ενέργεια, υπάρχουν οι δυνατότητες.
υπάρχουν και αλλού κοιτάσματα. Να μάθουν επιτέλους να βάζουν αυτοί οι επιχειρηματίες το χέρι στην τσέπη. Γιατί μέχρι τώρα μάθανε να μην βάζουν το χέρι στην τσέπη. Να παίρνουν έτοιμες εταιρείες του δημοσίου αντί πινακίου φακής και γίνομαι και συγκεκριμένος. Υπάρχουν περιπτώσεις που χωρίς να βάλουν ίδια κεφάλαια επιχειρηματίες να περνάνε στην αρχή τους και δημόσιοι οργανισμοί αλλά και πολλές φορές ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την εθνική μας ασφάλεια. Εμείς δεν έχουμε κάτι με αυτούς τους επιχειρηματίες. Θέλουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις. Ένας από τους λόγους που ζητήσαμε να έχουμε και 50% φθηνότερη ενέργεια είναι αυτό. Να προσελκύσουμε και εδώ επενδύσεις. Με φθηνότερο κόστος στην παραγωγή, άρα πιο ανταγωνιστικά προϊόντα. Αλλά η λογική, το να διαπλέκομαι με τις κυβερνήσεις και να κάνω τη δουλειά μου και να συμμετέχω νωρίτερα εγώ στα κέντρα λήψης των αποφάσεων που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να βγάζουν οδηγίες για τη χώρα μας η Ευρώπη, οι Βρυξέλλες, εν αγνία του ελληνικού λαού, αυτό θα σταματήσει. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Πριν πάρει απόφαση η Ευρώπη για τα ενεργειακά, ήδη ήταν εκεί οι γνωστοί εργολάβοι και καθοδηγούσαν τις αποφάσεις των Βρυξελών που πρέπει να υιοθετήσει η ελληνική κυβέρνηση. Εν αγνία, Ράδιο Λέχοβο, 97,1. Και το κομμάτι της αντιπολίτευσης. Αυτό δεν ξέρω πώς. Και αυτά που λέω θα παραδέχτηκε δημόσια σε μένα ο νυν πρόεδρος της ΔΕΗ, ο κύριος Ζερβός. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να κατανοήσουμε κάτι πολύ σημαντικό εδώ στην περιοχή που ζούμε. Είναι μια περιοχή με πολύ μεγάλη γεωπολιτική αξία. Πέρα από τα ενεργειακά της θέματα, πέρα από τα νερά, είναι μια περιοχή που συνορεύει με τη Φύρο και την Αυγανία. Είναι μια περιοχή, όπως ξέρετε, θα περάσει από εδώ ο αγωγός, ο ΤΑΠ, που θα μεταφέρει φυσικό αέριο προς την Ευρώπη, άρα αποκτά μια επιπρόσθετη αξία η περιοχή μας. Η αξία αυτή όμως πρέπει να έχει μια δυνατότητα. Τη δυνατότητα της διεύρυνσης, της αναφοράς με συνέργεια στα Βαλκάνια, και από εδώ πρέπει να ξεκινήσει η προσπάθεια αυτή, και πρέπει να δημιουργηθεί κάτι που το λέει και ο φίλος μου ο Παντελής, να δημιουργήσουμε μια ευρωπεριοχή, όπου μέσα εκεί να έχουμε τις δυνατότητες και της συνύπαρξης και των επενδύσεων και της από κοινού λειτουργίας στα πράγματα. Οι ακραίες καταστάσεις, οι εθνικιστικές κορώνες βλάπτουν τους λαούς, δεν τους ωφελούν τους λαούς. Και εμείς προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε. Επίσης, θέλω να πω ότι συγκριτικό πλεονέκτημα για την Φλόρινα είναι ο πρωτογενής τομέας. Εδώ θα πρέπει να εστιάσουμε όλοι μαζί το ενδιαφέρον. Και με ευκαιρία αυτό που λέω, ξεκαθαρίζω. Όπου υπάρχουν τα πλεονεκτήματα, εκεί θα δίδονται και οι δυνατότητες και των επενδύσεων και των πολιτικών. Δεν θα λειτουργήσουμε ποσοτικά, θα λειτουργήσουμε ποιοτικά. Δεν θα λειτουργήσουμε κατά το κακέκτυπο του αθηνοκεντρικού κράτους που έχουμε σήμερα στη χώρα, με το κακέκτυπο ενός άλλου κοζανίτικου κράτους. Το είπα και στην Κοζάνη, το επαναλαμβάνω και στη Φλόρινα. Όπου υπάρχουν οι δυνατότητες, εκεί θα διαθέσουμε και τους πόρους. Για να παράγουμε πλούτο και μέσα από αυτόν τον πλούτο να επιλύσουμε και τα πρόβλημα της απασχόλησης που ανέφερε ο Πρόεδρος και να κάνουμε και μια, αν θέλετε, κατανομή του δίκαιου εισοδήματος στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Για μας η Δυτική Μακεδονία δεν είναι ποσότητα, είναι ποιότητα. Δεν σημαίνει ότι εκεί που είναι ο πληθυσμός ο πολύς θα πρέπει να δίνεις και την βαρύτητα των έργων. Και να απαντήσουμε και σε κάτι το οποίο πλέον το ζούμε. Εγώ το φώναζα από το 90 για την Κοζάνη. Έλεγα τότε το πάρει τον Κουκουλόπουλο, βλέπω εδώ και τον Ρούστο, τον Αλεξανδρίδα, το θυμάται. Θα δίδεται όλα στην πόλη της Κοζάνης και σκοτώνεται τα χωριά. Θα έρθει η μέρα που δεν θα μπορεί η πόλη να λειτουργήσει. Και δεν λειτουργεί η πόλη της Κοζάνης. Το 32% των καταστημάτων της πόλης είναι κλειστά. Το ίδιο συμβαίνει από ό,τι είδα σήμερα, γιατί περπάτησα όλη την αγορά της Φλόρινας μέσα στη βροχή. Όλοι οι καταστηματάρχες, πιστέψτε μου, μου χτυπούσαν τη μηχανή και μου δείχναν το ταμείο. Δεν κάναν σε φταίει άνθρωποι. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Δεν υπάρχουν ευθύνες. Δεν καταλαβαίνουν ότι είναι λάθος οι πολιτικές που πρέπει να τις αλλάξουν. Να αλλάξουν τι? Ότι με αυτούς τους πενικρούς πόρους που μας αφήσανε, να τους διαθέσουν εκεί που υπάρχουν οι δυνατότητες. Με πολλαπλασιαστή. Το 1 ευρώ να παράγει τουλάχιστον άλλο 1 ευρώ. Διότι με την παραγωγή του αλλού, σε ένα άλλο ευρώ, θα μπορέσεις να κινήσεις και την οικονομία με έναν επιπρόσθετο πολλαπλασιαστή και να κάνεις αυτό που είναι υποχρέωσή σου ως κράτος. Κοινωνική πολιτική. Δεν υπάρχει κοινωνική πολιτική. Δεν υπάρχουν γιατροί, δεν υπάρχει πρόνοια, δεν φροντίζουμε τους αναπήρους μας. Για ποια δημοκρατία μιλάμε? Ράδιο Λέχοβο, 97,1. Εμείς όλα αυτά θα τα επεξεργαστούμε, θα τα έχουμε προτεραιότητα και θα επιστρέψουμε με δέσμευση σε όλους τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας και επαναλαμβάνω,
με κοστολογημένο πρόγραμμα, με ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Θέλω έτσι να είναι καθαρό προς όλους σας. Δεν θέλω να επεκτείνω άλλο την τοποθέτησή μου. Δεν μου αρέσει να λέω πολλά. Θέλω να ακούω πολύ και να πράττω όταν νιώθω ότι είμαι σίγουρος για πράγματα που πρέπει να επιλέξω. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε εδώ. Θέλω να ξέρετε ότι θα δώσω όλη μου τη δύναμη για να φέρουμε την ανατροπή. Και τα ιδρύματα που υπάρχουν και τα μηνύματα που υπάρχουν από όλη τη Δυτική Μακεδονία είναι ότι η ανατροπή θα γίνει στις 18 του Μάη. Με την ευκαιρία που είμαι εδώ, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους της Φλόρινας, με τους οποίους δημοσιογραφικά συνεργάστηκα πάρα πολλά χρόνια και με τίμησαν κατά επανάληψη. Αισθάνομαι ότι είμαι στη δεύτερη πατρίδα μου. Δεν ξεχωρίζω τη Φλόρινα και τη Λοζάνη. Αλλά θέλω να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο για τα καλά του λόγια που είπε. Και έτσι είναι, πρόεδρε. Είμαι ο Θόδωρος, δεν θα αλλάξει. Θόδωρος θα είμαι. Λοιπόν, να φωνάξω τους υποψηφίους, τους τέσσερις υποψηφίους που θα παρουσιάσουμε απόψε για την περιφερειακή ενότητα της Φλόρινας. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη ο ακριβής αριθμός των υποψηφίων, γιατί είχαμε την τελευταία απογραφή πιθανόν να έχουμε μείωση των υποψηφίων και μείωση των εδρών στο Περιφερειακό Συμβούλιο, κατά 20%. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν πάμε με νέα δεδομένα, οι υποψήφοι στη Φλόρινα θα είναι 11%.